Σώμα του Χριστού, της αγωνιζομένης εις της αδαμαντίνους επάλξης της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Δόξα και τιμή, παντί το εργαζομένο το αγαθό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολύ περισσότερη η δόξα και η τιμή όταν αγωνιζόμαστε για τα όσια και τα ιερά, για την Ορθοδοξία μας, η οποία όπως βλέπετε βανάυσως καταπατείται από τους πράκτορας του σιωνισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός σε κάποια στιγμή και να εξεγερθεί σύσσωμος, διότι πρέπει να κατανοήσει ότι η ελευθερία και η υπόσταση η εθνική οφείλεται πρώτα εις την ευλογία του Θεού και μετά ταύτα εις τις πολιτικές μας δυνάμεις, εις την ανθρώπινη παρουσία. Εάν χάσουμε την ευλογία του Θεού, εάν το πρόσωπό του αποστραφεί από την Ελλάδα, διότι τον πληγώνουμε καθημερινώς. Και είδατε τα πρόσφατα που έγιναν με τον εσχρόν εκείνον πίνακα. Εμείς το είχαμε τονίσει αυτό από την εποχή του βλασφήμου βιβλίου του Ανδρουλάκη. Και είχαμε πει στους κυρίους δικαστάς, εάν βάλετε την τέχνη υπεράνω της ευσεβίας, εάν βάλετε την ανθρώπινη σκέψη και νοοτροπία υπεράνω του Θεού, τότε θα βγούνε πολλοί βλάσφημοι, πολλοί ασεβείς και θα χάσετε τα παιδιά σας. Και νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι, ακόμα και εκείνοι εάν βλέπανε τον πίνακα αυτόν, οι ίδιοι μου αμεθαγοί θα τον κατεβάζανε και θα τον βγάζανε μέσα από την έκθεση εκείνη. Και όμως είπε κάποιος υπουργός, θίγουμε λέει το αίσθημα της τέχνης εν όψη της πολιτιστικής Ολυμπιάδος. Δηλαδή να μην φυγεί η τέχνη, να μην φυγούν οι σιωνιστές και οι ύπουλοι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι βλάσφημοι και ασεβείς, να θυγεί ο Σταυρός, να θυγεί η Ορθοδοξία, να θυγεί το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, ευλογημένοι αδελφοί, δεν υπάρχει δυνατότερο και πιο ευπρόσδεκτο σήμερα ενώπιον του Αγίου Θεού παρά ο αγώνας εναντίον της ασεβίας. Και αυτός ο αγώνας πρέπει να δίδεται με παρουσία, με υδρότα, με κόπο, όπως σήμερα ξεκίνησαν τα πούλμαν από όλη την Ελλάδα με αυτόν τον καιρό, για να έρθουν εδώ οι ψυχές, οι αγωνιστικές ψυχές, αυτές που αγαπάνε τον Χριστό. Αυτός είναι ο αγώνας και απευθυνόμεθα σε εκείνους κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι λένε ότι κάναμε το καθήκον μας εφόσον πήγαμε στην Εκκλησία. Όχι αδέρφια μου, ο Χριστός μας καλεί σε αγώνες. Δεν είναι η εποχή να καθεύδομε εις τον κήπο τη Γεστημανή. Είναι εποχή που σταυρώνεται το σώμα του Χριστού. Η Αγία μας Ορθοδοξία κινδυνεύει, προπυλακίζεται, υβρίζεται. Πρέπει να είμαστε κοντά εις τον Σταυρό για να πάρουμε την ευλογία παρά του Κυρίου και να ακούσουμε εκείνο που είπε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό προς τον Ιωάννη, ιδού η μύτη σου, και προς την Παναγία, ιδού Υιός σου. Και ποια είναι η μητέρα μας? Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας.
που μας γαλουχεί με το γάλα της Ορθοδοξίας και μας τρέφει προς σωτηρία. Εάν λοιπόν δεν βγούμε να την υπερασπίσουμε, είμαστε χριστιανοί χλιαροί. Δεν έπρεπε σήμερα να υπάρχει μόνο αυτό το λίμα των ζεστών Ορθοδόξων χριστιανών. Έπρεπε να έχουν κλείσει οι δρόμοι, οι πάντες. Αλλά βλέπουμε ακριβώς, αδελφοί, τον μεγάλο πόλεμο του Σατανά. Επιτέλους εμείς οι πιστοί, εμείς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι, εμείς που γνωρίζουμε τα του Θεού και της πίστεως, πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε τα χρόνια της Αποκαλύψεως. Ας το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ας φύγουμε από την αδράνεια. Ας φύγουμε από τη φιλιαρότητα. Ας διαβάσουμε, ανοίξουμε το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για να καταλάβουμε ότι σήμερα μας πολεμούν δύο θηρία. Το ένα θηρίο εκ της θαλάσσης είναι ο Ισλαμισμός, ο Οθωμανισμός, που είναι θάλασσα πραγματική, διότι δεν πιστεύει στον Χριστό. Και το άλλο θηρίο είναι το εξερχόμενο εκ της γης, που μοιάζει με το Χριστό, που έχει δύο κέρατα και σαν αρνίο, αλλά μιλάει σαν δράκον. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Δύση η αιρετική, είναι η ευρωπαϊκή αυτή η σημερινή κατάσταση, που έφτασε να βγάλει ακόμα και τη λέξη χριστιανισμός από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που έφτασε να πάρει απόφαση να καταργήσει το άβατο του Αγίου Όρου. Και σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε αυτά τα δύο θηρία και δυστυχώς υπνώτομαι. Δεν φοβούμεθα. Πλησιάζουν τα γεγονότα. Έρχονται τα μικροτσί στις ταυτότητες, στις οδήποτε κάρτες, στα διαβατήρια, στα διόδια. Και όμως εμείς καθεύγουμε αυτή τη στιγμή. Και τέλος έρχονται μέσα στην ωραία μας Ελλάδα, στο ωραιότερο μέρος που υπάρχει και το πιο δημόσιο στο ελληνικό αεροδρόμιο, διεθνές αεροδρόμιο, να υψώσουν το τέμενος, το Οθωμανικό, 55 σχεδόν μέτρα. Είναι έσχος! Τα κόκαλα των ηρώων του 21 θα τρίζουν. Εμείς απελευθερωθήκαμε και εκείνοι εσήκωσαν το λάβαρο της Επαναστάσεως με την εικόνα της κοιμήσεως της Παναγίας μας και είπανε «Νιν υπερ πάντων ο αγών» και έχουμε νεομάρτυρες. Πού λοιπόν σήμερα η τιμή της Ελλάδος? Πού η δόξα της Ελλάδος όταν μας ατιμάζουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, όταν όλες τις εκκλησίες στα κατεχόμενα τις έχουν κάνει αχούρια, όταν η Αγία Σοφιά είναι αχούρη και όταν οι θησαυροί των 1.100 ετών του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας θάβονται και σαπίζουν στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς? Εμείς, αντί να ανεγείρουμε το ναό του Σωτήρος, το τάγμα, την υπόσχεσή μας για την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό, θα ανεγείρουμε το έσχος αυτό, το βδέλημα της ερημόσεως. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Εκουδενή, θα αγωνιστούμε και ας τολμήσουν εκεί να βάλουν τα θεμέλια ή να αρχίσουν τις εργασίες. Δεν θα μείνει θεμέλιο, δεν θα χτιστεί ναός. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα το βδέλυγμα της ερημόσεως του Αντιχρίστου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αγωνιστούμε
μέχρι αίματος, μέχρι θυσίας. Και δεν έχει σημασία το πόσες εκατοντάδες και χιλιάδες είμαστε. Έχει σημασία ο παλμός. Έχει σημασία η ζωντάνια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να πορευτούμε προς την Βουλή των Ελλήνων. Διότι Βουλή των Ελλήνων σημαίνει σκέψεις των Ελλήνων. Και έρχονται οι εκλογές και ζητάνε από τον ελληνικό λαό την ψήφο. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ότι μεγαλύτερη αμαρτία από το να ψηφίσουν τους ασεβεστάτους αυτούς κυβερνώντας δεν υπάρχει. Έπρεπε δηλαδή να βγει ένα παλικάρι, ένας Γιώργος Καρατζαφέρης, για να προφυλακίσει, για να ξετινάξει εκείνον τον σιωνιστικό δάχτυλο, διότι δάχτυλος εβραϊκός ήταν αυτός, και να ελεγχθούν οι κυβερνώντες. Και είπε ένας υπουργός, φύγεται η εκπολιτιστική Ολυμπιάδα. Τι λέτε αδέρφια μου, θα αφήσουμε εμείς σαν γνήσιοι απόγονοι του Παπαφλέσσα και των ηρώων του 21 να περάσουν όλες αυτές οι βλασφημίες? Δεν θα προσκυνήσουμε τον Βελία, δεν θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Μαύρο σε όλους τους μαύρους πολιτικούς, μαύρο στους ασεβείς, τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να επισύρουν την οργή του Θεού επάνω στην ευλογημένη Ελλάδα. Και τους τονίζουμε από το βήμα αυτό. Και τελειώνω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι προφητείες θα εκπληρωθούν των προφητών. Η Αγία Σοφιά, όσο και να είναι ασεβείς και άπιστοι να μην το πιστεύουν, το πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει ελληνική. Αμήνε. Και θα υψωθεί ο Σταυρός. Διότι το ίδιο το Ευαγγέλιο το λέει. Ουδείς ανάπτει λίχνον και θέτει αυτόν υπό τον μόδιο. Αλλά επί το όρος είναι να τον βλέπει όλος ο κόσμος. Και τον λίχνον της Κωνσταντινούπολης τον άναψε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός έδωσε το Σταυρό στον Άγιο Κωνσταντίνο και σήμερα μπορεί να δώσει σημεία και τέρατα. Ναι, τα πάντα θα ανατραπούνε. Και σήμερα του προφήτου Αβακού λέει το συναξάριο, και τελειώνω, όταν δείτε στο ναό φως, πλησιάζει η δόξα του Χριστού. Είναι το φως της Αναστάσεως. Ξέρετε πόσο κοντά είμαστε στα γεγονότα. Πλησιάζουμε. Έτοιμοι λοιπόν να μην υποψυχήσουμε, να μην γονατίσουμε στον εχθρό, να μην προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Έτοιμοι στις επάρξεις, ευλογημένοι χριστιανοί, κλήρος και λαός. Και η τιμή και η δόξα είναι μεγάλη στον ουρανό. Και μην ξεχνάτε ότι περικείμενο νέφος μαρτύρων υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μαρτυρία μας, και το χέρι του Θεού, η δεξιά του υψίστου, είναι εκείνη που θα συντρίψει τα σατανικά τους έργα άπαντα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλούς αγώνες. Αμήν. Και τώρα στο μικρόφωνο ο αγωνιστής και πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος της Παιανίας, που έχει γίνει ειδικά για αυτό το σκοπό της μη ανεργίας στους σπιτωμένους, ο κύριος Παπαγεωργίου. Υποδεχτείτε. Σεβασμιότατοι και ευεσιμότατοι πατέρες και όλοι μαζί αδελφοί εν Χριστώ, του ομέμου, του ομογλώσσου και του ομοχρίστου, χάρη τη Θεία είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ κλήρος και λαός, αδιάσυστα συνδεδεμένοι υπό τις ευλογίες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και πάντων των Αγίων, να συμπροσευχηθούμε και να συμπορευθούμε στο θέλημα του Κυρίου,
ώστε να επιβιώσει αλόβητη και ανεπηρέαστη και αδιάσπαστη η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Και στο προκείμενο, τι διαλέγετε, σταυρό ή μισέλινο? Είναι θέλημα Θεού λοιπόν, όμως εγκύριος και ου μεταμεληθήσετε. Να μην γίνει το περιβόητο τέμενος και το δίθεν πολιτιστικό κέντρο του Ισλάμ, όχι μόνο στην ΠΕΕΝΙΑ, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι το ίδιο πονάει κάθε σπιθαμή γης αυτού του Αγίου τόπου. Δεν ήθελα να μόνο για την ΠΕΕΝΙΑ. Ο παλαιόπατρος Γερμανός που ήξουσε το λάβαρο της Επαναστάσεως δεν είπε ορισμένα κομμάτια. Μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε και τα άλλα τα αφήνουμε σε αυτούς τους ίδιους που επί 400 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν και επεβίωσαν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Ζει Κύριος ο Θεός και είναι μαζί μας. Και τούτην εδώ τη στιγμή είναι παρόν. Μας παρακολουθεί και περιμένει από μας το όχι. Και όχι μόνο την ομολογία πίστεως, αλλά και τη μαρτυρία μας. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα μας διεκδικείται αντί να διεκδικεί όπως η ιστορία προστάζει. Κατά της αναδιεκδικείται ποικίλο τρόπος και με μεθοδικότητα. Κουραστήκαμε επιτέλους να διαβάζουμε στην ιστορία μας τους πάσης φύσεως και προελεύσεως ποικιλονίμους εισβολείς οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα κοινό παρονομαστή τακτικής. Και είναι ο εκάστοτε νέος δούριος ύπος, αλλά στα μέτρα τους. Το τέμενος και τα τζαμιά γενικώς δεν ήταν μόνο μέτρο τακτικής κάποιων που θα αλωτριώσει την πατρίδα μας και τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας. Είμαστε ακόμα στις αρχές μιας παγκόσμιας επιβουλής όπου το ισοπαίδωμα της παγκοσμιοποίησης θα επιβάλλει την εξαφάνιση της ταυτότητας των λαών. Μεταπιστεύω και τα ιδανικά προφασιζόμενοι τις πολυπολιτισμικές επιδιώξεις σε ένα ακαθόριστο μπέρδεμα συνειδήσεων όπου οι αρχές και τα ιδανικά επιβάλλεται να εκπέσουν πρώτα για να βρουν ελεύθερο έδαφος ύστερα και το τέμενος και η κατάργηση του αβάτου του Αγίου Όρους και το άβατο της ελληνικής ψυχής και το ηλεκτρονικό φακέλωμα με τα διάφορα μικρομέσα κατασκοπίας των λαών που καλείται η ανθρωπότητα να παίξει το ρόλο του πειραματόζωου πριν την ολική άλωση. Ο άνθρωπος προορίζεται σε κατοχή, σε ηλεκτρονικό κλουβί και όμως ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους. Συγχρόνως βέβαια θα εκπίπτουν εκ παραλλήλου η παιδεία, η οικονομία, οι κοινωνικές ισορροπίες για να πέσουν έτσι ασφαλέστερα οι αντιστάσεις των ανθρώπων που πρόκειται να αλωθούν. Προσοχή Έλληνες Ορθόδοξοι! Αφυπνιστείτε και αντισταθείτε, διότι η νέα εποχή με τα πραγματικά κενά δαιμόνια μας προκαλεί σε ατραπούς αφελληνισμού και ξερίζωμα της Ορθοδοξίας. Ξυπνάτε πριν να είναι αργά και αυτού και από την αρχή μετά για άλλο νέα 1821. Όχι, ποτέ! Αν είναι δυνατόν εμείς οι απόγονοι ενδόξων θεοπνεύστων προγόνων να ανεχόμεθα είτε τους ενάρμαση είτε τους ενήπης επιδρομής και νεοεποχήτικες ιδέες, περίεργες προοδευτικές απόψεις ή πολιτισμικές συνέπειες εξαναγκασμού αντί του όπλου του Σταυρού και του Ευαγγελίου ενείς μεγαλυνθισόμεθα. Έλληνες, αντισταθείτε! Το βέβυλο έτοιμα περιτεμένους που δυστυχώς δεν το θέλουν μόνο οι μουσουλμάνοι. Μας ξύπνησε μέσα μας τα υψηλά συναισθήματα που πηγάζουν από τον Παπαφλέσσα, τον Αθανάσιο Διάκο και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Και θα πούμε όχι επιτέλους στις νέες επιδρομές των αγαρινών, έστω και αν τούτη τη φορά εμφανίζονται πολύφερνοι και με πετροδολάρια. Όχι στους υπονομευτές που επιδιώκουν την αλλίωση του πληθυσμού με ύπουλη παρίσπριση και μισαλόδοξη διήθηση λαών με υψηλή γεννητικότητα, ούτως ώστε το μεταλλακτικό αποτέλεσμα της ελληνικής κοινωνίας να εξαρτάται από το ποσοστό και τις αντιπροσωπείες του αυτών των μη Ελλήνων και μη Ορθοδόξων που θα γεννηθούν εδώ
όπως ακριβώς τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων θα έχουν επιλέξει. Ουμή γέννητο αυτές οι υπολογισμένες αντιπροσωπείες με τα αντίστοιχα βαριά ποσοστά που θα φτάσουν και στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν αντέχει άλλο ξεπούλημα αυτός ο τόπος. Φτάνουν τα 700 τζαμιά σε όλη τη χώρα. Πού θέλουν να φτάσει επιτέλους αυτό το νούμερο? Μπορεί κάποιος να μας πει αν υπάρχει αριθμητικό όριο? Μήπως θέλουν να ξεπεράσουν σε αριθμό και τις ελληνικές εκκλησίες? Μήπως έτσι ξεκινάει μια ιδέα για μια νέα υποδούλωση των Ελλήνων? Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε με μεγάλη έπληξη να ξεφυτρώνουν συνεχώς ύπουλα και σιωπηλά διάφοροι τόποι λατρείας διαφόρων θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων μερικών δεκάδων οίκων σατανολατρείας, είτε με τα μέτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε με το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, είτε με τον κανόνα περί αμοιβαιοτήτων μεταξύ των εθνών, πάντοτε όμως στη φιλόξενη χώρα μας με μια επιβεβλημένη τάση πολιτισμού, ως να έχουν μόνο δικαιώματα οι άλλοι πλην ημών των ιδίων, που σαν τόπιοι που γεννηθήκαμε και κατοικούμε εδώ, απαιτούμε εδώ και τώρα έλεος. Και αφού έφτιαξαν περίτεχνα μια τούρτα με εκατοντάδες τζαμιά, 150 στην Αθήνα, επομένως δεν πρόκειται για το ένα πάνω κάτω για τζαμί, αλλά για όλο αυτό το συνοθήλευμα που θέλουν να φτιάξουν, σκέφτηκαν να βάλουν και το κερασάκι, δηλαδή ένα μουλάδικο πατριαρχείο του Ισλάμ, σε 35 στρέμματα ελληνική γη σε πρώτη φάση και πολλές εκατοντάδες στρέμματα σε δεύτερη φάση, όπου απλόχειρα οι ταγοί του έθνους θα έδιναν για να γίνουν όλοι αυτοί οι χώροι που μόνο το περιλατρίες αίσθημα δεν καλύπτεται για αυτούς. Δηλαδή τζαμιά, πολιτισμικά κέντρα, κέντρα ερευνών, θρησκευτικές σχολές για τους Μωαμεθανούς, εκθεσιακούς χώρους για αυτούς, μουσιακοί χώροι, χώροι συνεντεύξεων, χώροι αναψυχής, συν ένα νεκροταφείο, σε πρώτη φάση κι αυτό. Όλα αυτά σε δασική έκταση που δεν είναι δασική και δε σε δημόσιο χώρο που δεν είναι δημόσιος, αλλά αποτελεί ακόμα περιουσία κοινής φορτονομής και εκμεταλλεύσεως της γης της ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας, με έγγραφα και τεκμήρια ιστορικά και παμπάλαια και συμβόλαια από το 1833, και το θέμα αυτό είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα αυτά για τους μουσουλμάνους. Ειδική παραχώρηση, ειδική νόμη, ειδική μεταχείριση, ενώ για τα μισά στρέμματα που ζήτησε η Ιερά Σύνοδος για να χρησιμοποιήσει μέσα στη δική της γη, την ελληνική, για ανάλογο οικοδόμημα στην περιοχή του Ημιτού, δεν τους επεδόθη, διότι θα κάλαγαν το πράσινο. Αστείες δικαιολογίες για να δικαιολογούμε τους διηλίζοντας τον Κόνοπα και καταπίνοντας την Κάμηλο. Με τέτοιες προσπάθειες κάποιων καλοθελητών ή πλανεμένων Ελλήνων θα ευωδώνεται η δημιουργία ενός νέου Κωσόβου στην καρδιά της Ελλάδος, δίπλα στο αεροδρόμιο και στα σύνορα του έθνους, δίπλα στην Αττική Οδό, δίπλα στη Λεωφόρο Λαβρίου, πλάι στα νέα ξενοδοχεία, δίπλα στο Αττικό Πάρκο και σε μικρή ακτίνα από όλες τις θάλασσες Αττικής. Εμείς βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής δεν έπρεπε να ερωτηθούμε, δεν χρειαζόταν. Θα μας επέβαλαν με το έτσι θέλω πρωτίστως ένα μιναρέ ύψους 65 μέτρων, όταν η δόμηση της περιοχής για όλους τους Έλληνες φορολογουμένους και καταπονημένους είναι μόνο 9,5 μέτρα, για να ακούγεται ο ημάμι σε όλη την Ανατολική Αττική, όταν τα μεγάφωνα της ενορίας μας συχνά ενοχλούν κάποιους Έλληνες που κοιμούνται. Σκεφτείτε πόσο καλοί και φιλόξενοι είμαστε, ώστε μεταξύ 12 περιοχών που είχαν επιλεγεί στην Αττική, τους δώσαμε το καλύτερο για να αποτελέσει και δέσμευση των υποχρεώσεων της ελληνικής πολιτείας μέσα στις ζώνες οικιστικού ελέγχου, στο περίφημο ΖΟΕ, που περιλαμβάνεται και στο νόμο του 199 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως της 6 Τρίτου. Μετά τον όρο της Ολυμπιάδας, στην τέλεση της οποίας θα είχε τελειώσει και το μουσουλμανικό τέμενος, φρόντισαν να τους κατοχυρώσουν και στις ζώνες οικιστικού ελέγχου, όπου με σχέδιο του μηχανικού κυρίου Ζώη εμφανίζεται το τέμενος στο λόφο Χούσμουζα, στα 35 στρέμματα γης μέσα στα χωράφια μας και σε υψόμετρο 280 μέτρα, πάνω από τα οποία είχαν ζητήσει τα 65 μέτρα του τζαμιού.
Επειδή λοιπόν κάποιοι είτε εντός είτε εκτός των συνόρων προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία με το έτσι θέλω, έστω και κόντρα στις απόψεις και τη βούληση μια συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού της περιοχής των Μεσογείων που κατακτήθηκε με αίμα και που σήμερα την υποστηρίζουν όλες οι αρχές του τόπου, ο Νομάρχης, 46 δήμοι και κοινότητες, το Ιερατείο όλων των Μητροπόλεων και ημών του λαού, καθώς επίσης ενάντια στη βούληση του Θεού. Τους ερωτούμε, έχουν φόβο Θεού, έχουν φόβο λαού, συνείδηση έχουν? Και μετά το όνειρο για ένα νέο Κόσοβο, θα ήταν εύκολο λοιπόν να δημιουργήσουν και την πρώτη νέα Μέκα της Ευρώπης. Εδώ, αλλά με απροσδιόριστες και απίθανες συνέπειες για τον κόσμο ολόκληρο. Σας υπενθυμίζω τι συνέβη από ανάλογα κέντρα της Ευρώπης, εκεί όπου οι οργανώσεις του Ισλάμ επέδειξαν οτιδήποτε άλλο αντικείμενο του ποινικού κώδικα παρά του δικαιώματος της λατρείας για το οποίο εξεκίνησαν. Σε αυτά με αποτέλεσμα κυβερνητικές εισηγήσεις σε Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και αλλού μιλάνε για οριστικό κλείσιμο αυτών των κέντρων των πολιτισμικών σε παρένθεση του Ισλάμ. Και φυσικά εμείς θα αποτελούσαμε το γεφύρωμα Ανατολής και Δύσεως με ανάλογες συνέπειες για μας και τα παιδιά μας και το μέλλον αυτού του τόπου. Εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, ως εκ της Βίβλου αλλά και της Πανάρχειας Παιδείας μας, μάθαμε να αγαπάμε όλο τον κόσμο και να συνεργαζόμαστε με κάθε φυλή. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε την καλοπροαίρετη συνεργασία, εφόσον όλοι μας σέβονται και δεν επιβουλεύονται κακά για μας. Εμείς γαλουχηθήκαμε με τις πράξεις των Αποστόλων και τα διδάγματα των τριών ιεραρχών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Ναντζιανζινού. Δεν πειράξαμε κανέναν, δεν θίξαμε κανέναν και κανένα δικαίωμα δεν παραβιάσαμε. Αντιθέτως, και τους ατυχήσαντες λαθρομετανάστες περισυλλέξαμε, δύσαμε και ταΐσαμε και κάθε φορά που επρόκειτο να προσφέρουμε την ανθρωπιά μας, δεν ελέξαμε αν αυτοί είναι άσπροι, μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι, ούτε που ανήκουν θρησκευτικά και πολιτικά. Τώρα που τόσο πολλοί κάποιοι κόπτονται και μιλούν για ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, ας αφήσουν και σε εμάς επιτέλους το δικαίωμα να ζούμε όπως όρισαν και καθόρισαν οι προγονείς μας. Και ας μπουν στον κόπο να μάθουν πρώτα και μετά να μας επιτρέψουν το δικαίωμα όχι μόνο να ζούμε εκεί, αλλά και να πεθάνουμε ως Έλληνες Ορθόδοξοι. Και αντί να υπακούν στα διάφορα κέντρα αποφάσεων του πλανήτη που με μεθοδικότητα αρέσκονται να χειρίζονται άτεχνα δυστυχώς τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες των λαών, τις ειρηνευτικές διεθνείς σχέσεις, τις αξιοπρεπείς αμοιβαιότητες των εθνών, αν τελικά δεν εννοούν το αντίθετο, είναι καλύτερα να ασχοληθούν με την υπογεννητικότητα, το ηθικό και την αξιοπρέπεια των νεοελλήνων, την ανεργία, την κατευθυνόμενη εγκληματικότητα και με τις αξίες αυτού του τόπου. Ας μην βιαστούν κάποιοι να μας προσάψουν να βρόχεις ποσί τις ταμπέλες του ρατσιστή, του ξενοφόβου, του μυσαλόδοξου και δεν ξέρω τι άλλο, διότι δεν είμαστε και το δηλώνουμε απερίφραστα. Είμαστε μόνο Έλληνες Ορθόδοξοι, αμυνόμενοι. Είμαστε ιστορικά κατοχυρωμένοι αμυνόμενοι υπερβομών και αισθειών σαν υπέρτατο χρέος μεταξύ γης και ουρανού. Και κάθε φορά που οι χιλιαρόφρονες εξυγχρονιστές και ανεδαφικοί κουλτουριάριδες ως κατευθυνόμενα θύματα αντεθνικών και αντιχρήστων τάσεων κάτω από την καλύτρα των πολιτισμικών επιδίωξεών μας χρυσώνουν ανεπανάλητα το χάπι του δηλητηρίου που προκειμένου για την πολιτισμική Ολυμπιάδα δεν έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μέσα από την τέχνη όπως αυτοί την εννοούν, την βεβήλωση των πιστεύων μας, τη βλασφημία του ίδιου του Θεού και την ύβρη των συμβόλων μας και του Σταυρού να εμφαίνεται σε πίνακα ζωγραφικής αποτρόπαιη πράξη χαμηλού ψυχισμού όπως πάντα έδρασαν ανά τους αιώνες ό,τι προέκυψε από την τέχνη της ντροπής και της χυδαιότητας. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και ανθρώπους αυτού του χαμηλού ψυχισμού, οι οποίοι ταπεινωμένοι στα ένστικτα και ορμέν φυτά τους εμφανίζουν εικόνα νέων βαρβάρων που καλύπτονται πίσω από τις σκοτεινές πλευρές της αφηρημένης τέχνης,
αλλά και πίσω από την ψήφο μας. Να γίνει σαφές, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει με την πίστη και με το σταυρό. Αδέλφια μου εν Χριστώ, συνομολογητέ της Ορθοδόξου πίστεως, στήκετε και κρατείτε τα σπαραδόσεις. Ζει Κύριος ο Θεός! Ο ίδιος Θεός των προγόνων, των Αγίων Πατέρων και Μαρτέρων της πίστεως μας. Όλοι μαζί να υψώσουμε προς τον ύψιστο τις δεήσεις μας και τις παρακλήσεις μας, ώστε να παραμείνουμε εις τους αιώνες υπό τη σκέπη Του και να μας λείπει διάν οι αμαρτίες μας, μας έφτασαν στην κατάντια και στην απάθεια, ώστε να μας διεκδικούν τόσο εύκολα κάποιοι. Όχι, δεν περισσεύει ούτε σπιθαμή γης για κανένα πλην των Ελλήνων Ορθοδόξων δικαιούχων. Μην ξεχνάτε τη χιλιοϋπομένη φράση τόσων και τόσων πολιτικών αρχηγών. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το πάνε για πλάκα. Όχι στα ξένα κέντρα αποφάσεων. Το ίδιο επιζήμιον είτε στην Ελλάδα είτε και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όχι στις πολιτισμικές καλύπτρες και τις επερχόμενες βελτιωμένες πολυπολιτισμικές νεοεπελάσεις του διεθνισμού. Εάν επρόκειτο για κάτι τι το καλύτερο, θα μας το είχαν προείπει και αυτό οι προφήτες μας, έτσι κι αλλιώς μας μίλησαν για τα πάντα. Όχι στην ασύστολη κονσερβοποίηση της θρησκείας, προκειμένου να ενταχθεί βία και υπονομευτικά στην πανθρησκεία των σκοτεινών δυνάμεων. Όχι στη νέο εισερχόμενη και υπονομευτικά προωθημένη τέχνη. Όχι στην κατάργηση του αβάτου του Αγίου Όρους. Όχι στην απάνθρωπη και παγκόσμια δικτατορία του ηλεκτρονικού φακελώματος. Όχι στο τέμενος και σε κάθε τέμενος. Δεν χωράει τέμενος στην Ελλάδα. Εάν το θέλουν θα μας βρουν μπροστά τους. Εκεί είμαστε. Ας έρθουν και θα τα πούμε από οπουδήποτε και να προέρχονται. Όχι στο νέο Κόσοβο στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας δεν θα γίνει ούτε Κόσοβο ούτε Μέκα. Θα παραμείνει Ελλάδα Ορθόδοξη, όπως την παράλαβαν και οι πατέρες μας και εμείς από αυτούς και τα παιδιά μας από μας. Όχι στη νέα Μέκα που έψαξε και βρήκε ανάλογους προδότες, πιλιογούσιδες και εφιάλτες για να την προωθήσουν. Ναι στο τάμα του έθνους που δεν φιλοτιμήθηκε. Δεν φιλοτιμήθηκε κανένας Έλληνας πολιτικός να πραγματοποιήσει και να ευχαριστήσει μετά από 183 χρόνια τον Σωτήρα Χριστό για την ελευθερία που μας παρήχε. Ζει Κύριος ο Θεός! Και τώρα στο βήμα ο κύριος Μαρκουλάτος, αγωνιστής και πρωτεργάτης του Ελληνοορθοδόξου κινήματος. Υποδεχτείτε τον. Σεβασμιότατη Τίμιο Πρεσβυτέριο, σε τι χωρία των μοναζόντων και μοναζουσών, ευλογημένοι χριστιανοί. Θα το πω. Χριστός Ανέστη. Να ξέρετε ότι αυτή η σύναξη είναι τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία, και εγώ από τα βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ όλους εσάς, τον κλήρο και τον λαό. Ξέρω ότι είμαστε λίγο μουδιασμένοι και λίγο παγωμένοι. Ο Θεός όμως μας έδωσε χαμόγελο από το πρωί. Δεν είδατε το διάλειμμα μέσα στην συνεχιζομένη κακοκαιρία? Δεν είδατε ότι άνοιξε το χαμόγελο του ουρανού να ενωθεί με το χαμόγελο των ψυχών μας? Πώς λοιπόν να μείνουμε κλήρος και λαός?
μπροστά σε όλα αυτά τα θεία μηνύματα που δεν είναι το πρώτο, αλλά μέσα στα 18 χρόνια της ομολογιακής πορείας και των αγώνων που δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν όσοι είναι ακόμη ψυχικά και πνευματικά ανέτοιμοι, πάντοτε ένα χαμόγελο από τον ουρανό έρχεται να ενωθεί με ένα χαμόγελο της ψυχής των αγωνιζομένων κληρικών και λαϊκών. Και αυτήν την ώρα θέλω ενώπιον της αγάπης σας, αλλά κυρίως ενώπιον του ουρανού και των ανθρώπων που δεν είναι κοντά μας, αλλά προσεύχονται, αγωνιούν και είναι όπως και εσείς ενωμένοι εις την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Για να ακούσουμε πράγματα θαυμάσια και να ξέρουμε ότι διεκδικούμε τα δικαιώματα της δόξης του σαρκοθέντος Θεού και Λόγου. Θέλω λοιπόν να πω στην αγάπη σας και να μεταφέρετε αυτά που θα ακούσετε, γιατί είναι οι θέσεις των ομολογητών κλήρου και λαού, είναι οι θέσεις εκείνες που βγάζουν την Ελλάδα μας και τον ορθόδοξο ελληνικό λαό από τα αδιέξοδα και τον οδηγούν στο φως και τη χαρά. Ακούσατε προηγουμένως τα αδέλφια μας. Είδατε πώς μεθοδεύονται τα σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων. Όλα αυτά είναι το πρόγραμμα της νέας εποχής. Είναι το πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι το χαλί που θέλουν να στρώσουν για να περάσουν οι αντίχριστοι που διεθνώς κομπάζουν σήμερα από την πίεση του ακαθάρτου πνεύματος. Και πράγματι υπάρχει λύση, αδέλφια μου. Η λύση είναι αυτή που η αγάπη σας θα σφυριλατήσει με την προσευχή και την ομολογία. Πρέπει να τρανώσει η ομολογία σε κλήρο και λαό. Πρέπει να μπουνε βάσεις και θεμέλια διαφορετικά από τα σημερινά. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα θα παρουσιαστούν τα μεγαλεία της Θείας Δόξης και θα πάρει η Ελλάδα την πορεία και την πρωτοπορία για να φέρει το μήνυμα της Ορθοδόξου πίστεως στα πέρατα της ανθρωπότητος. Πρέπει μέσα από τις ψυχές μας φλογερό να βγει το μήνυμα διαμέσου των αιώνων του προφήτου Ηλιού. Ζει Κύριος ο Θεός! Και πρέπει να καταλάβουν οι Άγιοι του Θεού ότι δεν είναι ώρα αναπαύσεως και δεν είναι ώρα για να βλέπει ο ένας τον άλλον υπό η ανδήποτε γωνία
τελείωσαν αυτά όταν προσβάλλετε με αυτόν τον τρόπο σήμερα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός που ενώνει κλήρο και λαό. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο κριτήριο. Το κριτήριο είναι η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Άλλο κριτήριο δεν χωράει αυτήν την ώρα που πρέπει να δοθεί πάνδημος η μάχη από κλήρο και λαό. Τα άλλα θα έλεγα ότι είναι και ύποπτα και επικίνδυνα, όχι μόνο για την Ελλάδα και τα παιδιά μας, αλλά ύποπτα και επικίνδυνα για την σωτηρία των ψυχών εκείνων που επιμένουν και θέλουν να τα χρησιμοποιούν. Το ομολογιακό λίμα κλήρου και λαού, νέου και παλαιού εορτολογίου, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις ώρες δεν χωράει άλλη προδοσία και ολιγορία. Όλοι πρέπει να δώσουμε όρθιοι, αταλάντευτοι την μάχη για Χριστό και Ελλάδα. Μπορεί αυτό ακόμη και σε μερικούς να φαίνεται λίγο εξώκοσμο, αλλά όταν κλήρος και λαός είναι αποφασισμένος να δακρύσει, να ιδρώσει και να ματώσει για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, και η Ορθοδοξία μας θα ζήσει και η Ελλάδα μας θα μεγαλουργήσει. Και λέγω εις την αγάπη σας τρία σημεία να προσέξουμε. Το πρώτο είναι αυτό που εθίγηκε προηγουμένως. Δεν μπορούν οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ψηφίζουν νεοεποχήτες και σκοτεινούς και ύπουλους εχθρούς της Ορθοδοξίας και του έθνους. Πρέπει αυτήν την ώρα να κάνουμε μία εκστρατεία ενημέρωσης και όπου ακούγεται το μήνυμα Ορθοδοξία και Ελλάδα, εκεί να είναι και η ελπίδα για την Ανάσταση αυτού του τόπου. Το δεύτερο αναφέρεται στην φαγωμάρα που υπάρχει στην νομοκρατούσα εκκλησία με το Πατριαρχείο. Αυτά είναι αποτελέσματα της ανομίας και της προδοσίας του 1924. Και δεν μπορεί να υπάρξει πορεία για την Εκκλησία, την κρατούσα. Πρέπει να το ακούσει ο προκαθήμενος, διότι θα προχωρήσουν οι σκοτεινές δυνάμεις και θα του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι η λύση είναι μία: επιστροφή στις παραδόσεις, επιστροφή στην ακαινοτόμητη και ζώσα μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ένα μήνυμα δυνατό για την Εκκλησία του Πατρόου Εορτολογίου. Να σταματήσουν να παίζουν
ιδιαίτερα οι Άγιοι Αρχιερείς ενού παιχτής, και να καταλάβουν ένα πράγμα: οι ώρες αυτές είναι ώρες μαρτυρικές. Το μαρτύριο είναι η Ορθόδοξος ομολογία, είναι το Πάτριον εορτολόγιο, είναι το λίμα που βλέπει ο ουρανός και αγάλεται στην παρουσία του. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Ας σταματήσει ο εωσφορικός εγωισμός. Ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι αγιότερος. Ο καλύτερος και ο αγιότερος θα γίνει θερμότερος ομολογητής της Αγίας και ακαινοτομή του πίστεώς μας. Αυτός είναι ο αγιότερος, αυτός είναι εκείνος που δίνει την μάχη, όχι πλέον ενώπιον της Ελλάδος, αλλά ενώπιον ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Και είναι πλέον καιρός. Δεν παραγνωρίζουμε την αρετή. Δεν αδιαφορούμε δια τον αγιασμό. Αλλά η ώρα της μάχης ενώνει κλήρο και λαό στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Παναγίου Πνεύματος. Και τελειώνοντας καταλήγω, αυτές οι τρεις προτροπές των ομολογητών όλων ημών προσπάσαν κατεύθυνση, διότι εμείς δεν μας χωρίζει τίποτε. Κλήρος και λαός είμαστε ενωμένοι και περιμένουμε αυτή η ενότητα της ομολογίας να προχωρήσει δια την σωτηρία του έθνους και την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Και μέσα από αυτήν την ενότητα, αδέλφια μου, θα γίνουν τα εξής σε μηδέν χρόνο, σε πολύ σύντομο χρόνο. Θα ανοίξει η βασιλεία των ουρανών και θα γίνει η αποκατάσταση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Θα ανοίξουν τα σπλάχνα του Άδου για να αρπάξει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος άπειρες βαπτισμένες και μυρωμένες ψυχές. Θα γίνει το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού ως εν ουρανώ και επί της γης. Θα δεθεί το ακάθαρτον πνεύμα, γι' αυτό και λυσαλέα μάχεται και δεν αφήνει, αν δεν είμεθα εν μετανοία και εξομολογήσει και δεν βρισκόμεθα με αδιάλειπτον προσευχή, να βρισκόμεθα σε τέτοιες άγιες και ευλογημένες συνάξεις. Είναι πνευματικό το θέμα. Και από εκεί και πέρα το μέγιστο που θα γίνει σαν παρουσία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα θα είναι η εμφανέστερη από ποτέ επιφάνεια του Παναγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν μεγάλα, αδέλφια μου, τα μηνύματα. Είναι μεγάλες οι στιγμές. Μακαρίζω τρεις την αγάπη σας και από όσο πιο μακριά ήρθατε τόσο πιο ευλογημένοι
είναι η σύναξη και η προσέλευσή σας. Τα αδέλφια μας από τη Θεσσαλονίκη, από τον Τύρναβο, από τη Λάρισα, από το Βόλο, Λαμία, από τη Χαλκίδα, από τα Περίχωρα, εσείς είστε δείγμα, χρυσό όμως δείγμα Ορθοδοξίας και Ελλάδος. Και όλοι όσοι βρίσκονται σαν να είναι εδώ με την προσευχή και την αγάπη τους. Θέλοντας να τελειώσω, θέλω να σας παρακαλέσω, αδελφοί. Ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει. Εάν θα σταματήσει, όλοι θα είμεθα υπεύθυνοι. Αν προχωρήσει ο αγώνας, η σημερινή ηλιόλουστη ημέρα θα γίνει ολόκληρη η τρίτη χιλιετία και ο μεγαλομάρτυρας Γεώργιος που έχουμε την κατάθεση των Αγίων Λειψάνων του και τα εγγένεια του ναού εις την Λίδα στα Ιεροσόλυμα θα γίνει των εχμαλώτων ελευθερωτής, των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων γιατρός και βασιλέων υπέρμαχος. Να έχουμε λοιπόν θάρρος, κουράγιο, δύναμη. Ο κάθε ένας από μας κάτι καλύτερο να κάνει αύριο, κάτι δυνατότερο, κάτι πνευματικότερο να αξιωθεί. Και με αυτά τα λόγια λέγω στους Αγίους του Θεού, τώρα που θα ξεκινήσουμε την πορεία, να ξεχωρίσουν οι Άγιοι του Θεού και να βρεθούν μπροστά στην πορεία και ο λαός και τα λάβαρα και τα πανό σε μία πορεία που δεν θα βιαζόμαστε. Θα πάμε αφού ο Θεός μας δίνει ούτε βροχή ούτε κρύο. Μας ζεσταίνει τις ψυχές και εμείς με ζεσταμένη την ψυχή θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της δόξης του Κυρίου αλλά και των μαρτύρων, των ομολογητών και των οσίων της Αγιοτόκου Ελλάδος. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω τα νιάτα της Ελλάδος! Οι αγώνες οι ομολογιακοί, κλήρος και λαός, η δόξα και η τιμή του Κυρίου ή με θυμών. Αμήν. Και επειδή όπως βλέπετε πέρασε και η ώρα και πρέπει να γίνει η πορεία νωρίς, κλείνουμε τους λόγους μας με έναν χαιρετισμό από την Θεσσαλονίκη, από τον θερμό εκεί αγωνιστή Αναστάσιο Θεοδωρίδη. Υποδεχτείτε τον. Για να μιλάμε ελεύθερα, θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα. Σας ερωτώ, η Ελλάς είναι ελεύθερη? Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Η ελευθεριά ξεκινάει από την πόλη. Ξέρετε ότι φέτος 25 Μάρτη δεν θα γιορτάσουμε εθνική επέτειο? Το ξέρετε? Γι' αυτό ο φύλαξης λαός της Ορθοδοξίας, ο ελληνικός λαός, ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις,
όλοι με μια ελληνική σημαία θα κατέβουμε στους δρόμους και θα γιορτάσουμε την 25 του Μάρτη. Σας βλέπω λίγο χλιαρούς. Τι λέμε, ορθοδοξία ή θάνατος. Δεν ακούω. Ορθοδοξία ή θάνατος. Εμείς δώσαμε ένα μήνυμα στη Θεσσαλονίκη. Το παλαιό. Στη Θεσσαλονίκη δώσαμε. Στη Θεσσαλονίκη δώσαμε ένα μήνυμα κάποτε. Αλλά κάποιοι δεν το εκτίμησαν. Και το λέω σε εσάς. Εγώ ξέρετε πολύ καλά, δεν εμπιστεύομαι κανένα πολιτικό. Κανέναν. Γι' αυτό το μήνυμα το λέμε και το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ελλάς θρησκεία, ορθοδοξία! Ελλάς θρησκεία, ορθοδοξία! Δεν ακούω! Δεν άκουσα να μιλάνε σήμερα ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα γυφτόσπιτα που έλεγε ο Παπουλάκος στα δικαστήρια. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα από πόνο και όχι από ψώνιο. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να μην κοροϊδεύουμε κανέναν. Δεν άκουσα να μιλάμε για το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ξέρετε ότι σφραγίζουν τα κτίνη όλα τα ζώα σήμερα. Σε λίγο καιρό έρχεται η σειρά των ανθρώπων. Τι θα πράξουμε, βγαίνουν οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες, βιομετρικές κάρτες. Τι θα κάνουμε, δεν ακούω. Θα σφραγιστείτε. Θα σφραγιστείτε. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Όλο τον ελληνικό λαό. Βέβαια. Δεν πρέπει να περάσει το μικροτσίπ στους ανθρώπους, ούτε στις βιομετρικές κάρτες. Έρχονται σε λίγο καιρό και δεν ακούω να ομιλούν για το θέμα αυτό. Και με ενοχλεί. Γι' αυτό σας λέγω τι προτιμούμε. Ο Πιλάτος είπε Χριστό ή Βάραβα. Σας ερωτώ. Χριστό ή Αντίχριστο. Χριστό ή Αντίχριστο. Έτσι αδέρφια μου σας θέλω, ζεστούς. Στη Θεσσαλονίκη δίνουμε το μήνυμα συνέχεια. Κρίμα για την Αθήνα που κάποιοι με ρίμνησαν να μην ακουγόμαστε και εδώ πέρα. Που κάποιοι με ρίμνησαν να μην ακουγόμαστε. Δεν ακούμε λαοπλάνους τύπου Χριστόδουλου. Δεν ακούμε ερετικούς τύπου Βαρθολομαίου. Εμείς είμαστε γνήσιοι, ορθόδοξοι, χριστιανοί. Γι' αυτό, αδέρφια μου, τελειώνω, δεν μ' άρεσαν τα πολλά λόγια. Να τελειώσουμε με το μήνυμα. Ελλάς θρησκεία, ορθοδοξία. Ελλάς θρησκεία, ορθοδοξία. Ελλάς θρησκεία, ορθοδοξία. Και όχι το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Όχι το σφράγισμα. Ευχαριστώ. Ναι, σας πληροφορώ ότι επειδή πέρασε η ώρα και όπως βλέπετε έχει σκοτεινιάσει, παρακαλούμε τον Τίμιο Κλήρο, τους Αγίους Αρχιερείς μας και το μοναχικό τάγμα να προηγηθούν, να συγκεντρωθούν μπροστά, η πορεία θα ακολουθήσει τον δρόμο αυτό της Πανεπιστημίου και δεν θα πάμε από Ομόνια, θα στρίψουμε από το Αρσάκιο. Προσέξτε, από το Αρσάκιο, από το στενό του Αρσακίου, θα στρίψουμε αριστερά για να μπούμε στη Σταδίου και θα προχωρήσουμε προς την Βουλή των Ελλήνων. Πώς? Ναι, γι' αυτό και παρακαλούμε την Τροχέα να κόψει τη συγκοινωνία, να σταματήσουν να κατεβαίνουν τα οχήματα, να μην συμβεί τίποτα. Λοιπόν, σας πληροφορούμε λοιπόν
εν ολίγης ότι το ψήφισμα που θα κατατεθεί σε όλους τους βουλευτές, στον πρόεδρο της κυβερνήσεως, στον πρωθυπουργό και σε όλους τους υπουργούς, αλλά και στους βουλευτές, με κοινοποίηση και στην Εκκλησία της Ελλάδος, περιλαμβάνει τρία θέματα. Πρώτα το τέμενος, δεύτερον το άβατο του Αγίου Όρους που καταργήθηκε από την Ευρώπη και η Ελλάδα μας οπωσδήποτε δεν θα το δεχτεί, και τρίτον αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρίδης, τα μικροτσίπ που βάλαν ήδη στα σκυλιά εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μικροτσίπ από τα διόδια, από τα διαβατήρια, από τις ταυτότητες. 17 χρόνια δίνουμε τη μάχη και τώρα θα σταματήσουμε. Θα τη δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους. Θα πληροφορώ λοιπόν ότι αυτά είναι τα αιτήματά μας και θα αγωνιστούμε μέχρι αίματος. Και τώρα προτού φύγουμε, τη υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια και τον εθνικό ύμνο παρακαλώ. Προχωρήστε!
υπάρχουν και ορισμένα πανό εδώ ακόμα. Παρακαλούμε τους νέους. Τους νέους να πούνε να τα πάρουν. Τα πανό. Ορθοδοξία!
εδώ. Όχι, στη νέα τα φωτιά. 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 Σημαίνει ότι ο λαός έχει καταλάβει πλέον τα παιχνίδια πώς γίνονται και θέλει να δώσει περισσότερη σημασία στα εθνικά του θέματα, στα θρησκευτικά του θέματα, στη γλώσσα του, την οποία αντιπολεμάνε. Πολεμάνε τη γλώσσα, πολεμάνε τη θρησκεία, πολεμάνε και τον εθνικισμό. Η αντίθετη από αυτά, η νέα τάξη πραγμάτων, συμπαρασυρμένη και η Ελληνική Βουλή από κάποια ρεύματα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πολεμάνε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, καλό είναι να αφυπνιστούμε, να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να πλήγουν την καρδιά του ελληνικού λαού, που είναι η ορθοδοξία, η γλώσσα του, τα ήθη, τα έθιμά του. Λένε τώρα δεν θα κάνουν εθνική ορτή, λέει, θα καταργηθεί 25 Μαρτίου. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Θα καταργήσουμε την 25 Μαρτίου. Έχει ψηφιστεί αυτό. Έχει ψηφιστεί αυτό ότι θα καταργηθεί 25 Μαρτίου. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι ψηφίζεται ότι η Ευρώπη, λέει, μας πιέζει να έχουμε μόνο μία εθνική ορτή. Και όποια θέλουν αυτοί, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα. Ισότητα ακουόντων, πιστεύουμε. Γιατί αν γίνεται ισότητα μία ακουόντων, δεν κάνουμε και τίποτα. Τώρα θα υπάρξουν και ακραίες φωνές. Θα υπάρξουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν, τους βλέπουν όλους αντίχριστους κλπ. Αλλά τώρα πια, μετά από 15 χρόνια αγώνας, έχουν αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνουν ότι ποιοι τελικά είναι οι φίλοι της Ελλάδας και ποιοι είναι οι εχθροί της. Ξυπνήσει η ελληνική ψυχή, θα αφυπνιστεί ένα λιοντάρι. Θα αναζωοποιηθεί ένα καλώς εννοούμενος πατριωτισμός. Γιατί σήμερα έχουν καταρρεύσει όλες οι ιδεολογίες και οι άνθρωποι δεν έχουν πιαστεί από πουθενά εκτός από την παράδοση του στηρίζατος. Αυτό που καταλαβαίνω τους βαστάει. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ελπίδες. Και αν ξυπνήσει ένας λαός, δεν μπορεί να τον νικήσει καμία δύναμη μετά. Δεν μπορεί να τον νικήσει καμία δύναμη. Φτάνει να το καταλάβει αυτό. Και να το καταλάβει, διότι μερικοί άφρονες εχθροί των Ελλήνων
είπανε ότι θα χτυπήσουμε, λέει, την Ελλάδα στη ρίζα της, στα τροπαράδοτα, εκεί που την πονάει, στη θρησκεία, αυτό που είπαμε προηγουμένως, στη γλώσσα της και τη θρησκεία της κλπ. Και τώρα προσπαθούν να περάσουν από τις τηλεοράσεις μια γλώσσα η οποία δεν είναι ελληνική, με τα τρόφιμα και με αυτά που κάνουν, αλλάζουν τις έννοιες των ελληνικών πραγμάτων. Και ενώ οι ξένοι λένε ότι οι κομπιούτερ θέλουν να μιλήσουν στην ελληνική, αρχαία ελληνική γλώσσα, συνονοούνται οι κομπιούτερ γιατί είναι νοηματική γλώσσα. Οι νεοέλληνες, κάποιοι νεοέλληνες, οι γρεκύλοι νεοέλληνες, φλερτάρουν τη Δύση, φλερτάρουν την αμερικάνικη γλώσσα ή τη γαλλική γλώσσα, ενώ η μητέρα των γλωσσών είναι η ελληνική. Αυτά πρέπει να τα δούμε, να τα εξετάσουμε. Τα βάλουμε κάτω και να πούμε: εντάξει, ρε παιδιά, για να το δούμε. Θα γυρίσουμε ανάποδα τα πράγματα. Θα βάλουμε τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Εμείς δεν είμαστε που δώσαμε τα φώτα, εμείς θα δώσαμε ελληνικές γλώσσες, εμείς θα δώσαμε νοηματολογία και όλα αυτά. Τώρα γιατί δεν τα αναγνωρίζουν αυτά. Αλλά εύχομαι και ελπίζω ότι βρισκόμαστε στην εκκίνηση μιας νέας παλιγενεσίας. Θα ξανάρθει ο ελληνισμός με αυτή τη μορφή και θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Το εύχομαι, το ελπίζω και το επιθυμώ. Μια ευχή για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Κύριος να μας φωτίζει. Γιατί μας έχει μείνει λίγο μυαλό και κοντεύουμε να το χάσουμε και αυτό. Έτσι, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και ο Βαρύς έφυγε και στη Χαριλάου του Κούπη έφυγε τη δημιουργία. Κανένας δεν μίλησε, ούτε αποζημίωση δεν πήραν οι οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτό ούτε ένα ηρώ δεν έγινε για τα θύματα της τρομοκρατίας. Για να κηρύξουμε την Ορθοδοξία μας και για αυτά που γίνονται μέσα στη γλυκιά μας την πατρίδα. Το τέμενος, όχι ένα τέμενος, αλλά όλα τα τέμενα δεν θα αφήσουμε να γίνει κανένα τέμενος. Θέλουμε την Αγιά Σοφιά μας και όλη την Κωνσταντινούπολη, αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι η Ορθοδοξία μας. Και ο Σιμίτης ο Πρωθυπουργός να σηκωθεί να φύγει, ευκαιρία είναι. Να σηκωθεί να φύγει. Αρκετά τόσα χρόνια μας έψε το τομάρι μας να στόψισε. Αρκετά τόσα χρόνια μας στόψισε το τομάρι. Ευκαιρία είναι να φύγει. Να μπουν χριστιανοί μέσα στη Βουλή να κυβερνήσουν με τον Τίμιο Σταυρό. Ευχαριστώ πολύ, παλικάρι. Σαν τον Κάιν και τον Άβη. Σωματείων των αστυνομικών να χειροδικήσουν. Αν θυμάστε όμως γέροντες από την Κομωτινή, τη Θράκη και όλα τα μέρη της αιωνίας Ελλάδος, έφυγαν υπόθυμοι οι προσύνθεστο 401 τραπεζισμένοι. Να αναγνωρίσουν τις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι το παιδί να αποδοθούν.
και της αστυνομίας πόλεως. Που σαν κράτη αλλά και η Ευρώπη βαστίζεται από την τρομοκρατία. Αυτό το τζαμί στην Παιανία θα είναι ο πυρήνας της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Είδε το δράμα